Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μου εδώ στο κανάλι μου της ομορφολογίας. Εγώ είμαι η Χάρης. Αν δεν με ξέρεις, είναι η ώρα που κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Ναι, πατάς και το καμπανάκι να σου έχω ειδοποιήσεις για ό,τι κινητό ανεβάζω. Και σήμερα θα δούμε σε αυτό το βίντεο πώς θα κάνουμε κραγιόν πάνω σε μία μάσκα. Για εσένα που κατάλαβες ότι αστειεύομαι, πάρα πολύ καλά έκανες. Τέλεια, συγχαρητήρια. Λοιπόν, γεια σου. Και πάλι, ας μην δεις έτσι λίγο φυσιολογικά. Πού είναι το μικρόφωνο? Πουθενά. Το έχω κάτω. Ένα, δύο, ένα. Όπως βλέπεις, σήμερα σε έχω σε ένα διαφορετικό μέρος. Είναι τέλειο. Σου αρέσει? Σου αρέσει? Μίλα, απίντα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στα Infinity Nail Creation, Αρκαδίας 16 στο Περιστέρι, κοντά στο μετρό του Αγίου Αντωνίου, και βρισκόμαστε μέσα στην αίθουσα που γίνονται τα μαθήματα μακιγιάς, που είμαι φυσικά εγώ εδώ η καθηγήτρια, η ταπεινή. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και επίσημα ξεκινάμε 25 Μαΐου τα μαθήματα. Δόξα τω Θεώ, ήρθε αυτή η Άγια ώρα. Να είσαι καλά, κορονοϊέ, που έφυγες για λίγο, ξαφανίστηκες και πουθενά κανείς δεν σε βλέπει και δεν ξέρει που είσαι. Λοιπόν, η κοπέλα πίσω την έχω βάλει εδώ για να... Μ' ακούς εσύ, κοπελιά? Γιατί ξέρω ότι μπορώ να είμαι πιο όμορφη από σένα και γι' αυτό σε έχω βάλει εκεί πίσω να κοιτάς κάπως έτσι ψηλά. Κρατάω και το μικρόφωνο γιατί θα κάνει τα μαλλιά μου χράτσα χρούτσα και θα σας ενοχλεί, οπότε δεν πειράζει, θα λαλέω εδώ πέρα, θα τα λαλώ εδώ από το μικρόφωνο μου. Και έχω βάλει μαζί και έναν φίλο εδώ που κάθεται κάπως έτσι. Νομίζω ότι δεν είναι αγόρι, αλλά ίσως είναι κορίτσι. Νομίζω ότι έχει λίγο στήθος. Τέλος πάντων, έχω βάλει αυτόν εδώ πέρα τον κυριούλη εκεί, έχω βάλει λίγα λέλουδα που πήρα από το σαλόνι της σχολής. Ψέματα, από το μπαρ της σχολής τα πήρα, διότι δεν θα πάει κανείς να πιει ποτό ακόμα, δεν έχει ανοίξει εστίαση. Δεν έχουμε εστίαση εδώ, αλλά τέλος πάντων. Και έχω βάλει και ένα τέλειο κεράκι για να μυρίζουμε όμορφα εδώ μέσα. Το οποίο, μαντέψτε παιδιά, δεν έχει φυτίλι. Έχει ξυλαράκι μέσα. Και στο ξυλαράκι και μυρίζει το κεράκι. Έκανα και ρήμα. Λοιπόν, το οποίο είναι από το Gallery de Beauté. Έχει και άλλα αρώματα. Εγώ έβαλα αυτό εδώ το άρωμα, το οποίο δεν ξέρω τι μυρίζει. Είναι μια ελαφριά εσάνς και το ίδιο βγαίνει και σε λάδι, μου είπε η Γιώτα, διότι αυτό το πήρα χαράτς από το Privet, στο γραφείο της, εκεί που κάνει τα ιδιαίτερά της, διότι της είπα ότι θέλω να φτιάξω ένα όμορφο background. Και η Γιώτα φυσικά δεν μου χάλασε ποτέ χατήρι, διότι πέρα από το ring light που έχω, ότι είναι το δικό μου, μου έδωσε και ένα softbox δικό της για να βολευτώ σε αυτόν εδώ τον καινούριο χώρο που θα βλέπετε κι εσείς. Ίσως την άλλη φορά πάω στην άλλη γωνία, δεν ξέρω. Αλλά σήμερα που είμαστε σε αυτή τη γωνία, τέλος πάντων, βολευτήκαμε και είμαστε τέλεια. Νομίζω ότι είμαστε καλύτερα και από πριν. Τι λες, γράψω το κάτω. Αν όντως είμαστε καλύτερα από πριν. Για να ξέρω, να διαγράψω όλα μου τα βίντεο τα παλιά. Όχι, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, σήμερα θέλω να σας πω ότι επειδή άργησα να ανεβάσω βίντεο, πρέπει να δικαιολογηθώ. Νιώθω ότι πρέπει να δικαιολογηθώ. Δεν είχα χρόνο πάλι, καταλάβετε με, ναι, δεν είχα. Όμως, σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα που η τρίτη μας αγαπημένη γιαγιά ήρθε στο σπίτι και κρατάει τα παιδιά. Σαν γιαγιά μας έχουμε, πραγματικά. Μαρία, σ' αγαπάμε. Ευχαριστώ που ήρθες σπίτι να κρατήσεις αυτά τα παιδάκια. Για να βγω κι εγώ έξω σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, χωρίς να με νοιάζει τι ώρα θα γυρίσω. Τέλειο! Λοιπόν, για εσένα που είσαι μάνα και καταλαβαίνεις τέλος πάντων τι θέλω να πω. Λοιπόν, πάει αυτό, είμαστε έξω, σήμερα γυρίζω αυτό το βίντεο και μετά θα γυρίσω κι άλλο ένα βίντεο, θα σου πω σε λίγο τις λεπτομέρειες. Και στο σημερινό λοιπόν βίντεο, πόσες φορές είπα τη λέξη βίντεο, 4 με αυτήν εδώ, τι θα δούμε? Θα δούμε τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να κάνουμε και να τηρούμε μάλλον για να κάνουμε ένα σωστό μακιγιάζ. Είτε λοιπόν είσαι επαγγελματίας make-up artist, αυτούς τους κανόνες πρέπει να τηρείς, αλλά αν και εσύ είσαι πελάτησα, θα είσαι το μοντέλο της, τέλος πάντων κάτι, θα πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να τηρήσει η make-up artist σου. Διότι αν δεν το κάνει, τότε εσύ θα ξέρεις ότι θα έχεις δει αυτό εδώ το βίντεο και θα της πεις «Ωπα, πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα, κυρία μου». Έτσι πάνε αυτά.
Εν ολίγης θα δεις πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τα καλλυντικά σου, πώς πρέπει να καθαρίζεις τα πινέλα σου, πώς πρέπει, όχι πώς πρέπει να τα πλένεις, δεν εννοώ αυτό ακριβώς, αλλά πώς να τα συντηρείς καθαρά, τι κάνεις με το που μπαίνεις, τι κάνεις με το που βγαίνεις, εν πάση περιπτώσει, θα δεις πολλά και διάφορα που πρέπει να γνωρίζεις. Και εσύ, ως πελάτησα και εσύ με καπάρτιζες, να μην τα ξαναλέω, τα ίδια σήμερα έχω κάνει πάρα πολύ ωραίο φρύδι. Φρυδάρα έκανα. Λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. No way. Το λοιπόν, να φύγει το βίντεο για να ξεκινήσουμε, γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό το βίντεο για να γυρίσω άλλο βίντεο που δεν σου είπα. Μπράβο, δεν σου είπα τι βίντεο θέλω να γυρίσω στο επόμενο. Το επόμενο βίντεο λοιπόν, από αυτό που βλέπεις, θα είναι άσχετες πληροφορίες για μένα που δεν γνωρίζεις. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθεις πάρα πολλά για μένα άσχετα πράγματα, αλλά μπορεί και χρήσιμα ή αστεία ή δεν ξέρω εγώ τι. Κουτσοπολιό δηλαδή. Λοιπόν, να φύγει το βίντεο. Φιλάκια. Τι φιλάκια. Δεν λέω φιλάκια. Να φύγει το βίντεο. Άιντε, πάμε. Έχω πληροφορίες ότι το βίντεο έφυγε. Άρα πρέπει να σου πω ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι καθαρίζουμε τα χέρια μας, απλά τα πράγματα. Έχω αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο μπορείς να το βρεις και εσύ στα Infinity Nail Creation. Θα σου βάλω από κάτω το link για να το βρεις. Είναι gel, καθαριστικό για υγιεινή και απολύμανση των χεριών σου. Κάνεις κλούπα της, είδες που είναι καινούριο. Καθαρίζουμε τα χέρια μας με τον γνωστό τρόπο, όπως κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό, σχολαστικά. Ξεχνάς σίγουρα ότι πιάνεις τα προϊόντα και τα χρησιμοποιείς, πιάνεις το υλικό, πιάνεις το προϊόν, το τοποθετείς κατευθείαν επάνω στην πελάτησά σου, αυτό απαγορεύεται. Και εσύ, αν είσαι πελάτησα και το δεις λοιπόν και είσαι από την άλλη μεριά, αυτό να ξέρεις ότι δεν είναι σωστό. Οπότε πρέπει και εσύ να ξέρεις τους κανόνες υγιεινής για να προσέχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε, οπότε θα τις πεις, κούκλα μου, γιατί μου τα βάζεις έτσι, η χάρη θα δείξει αλλιώς. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω δύο. Να τις πω πλάκες ή σπάμε πλάκα, δεν ξέρω. Λοιπόν, anyway, έχω δύο τέτοια μαραφέτια όπου πάντα τα έχουμε καθαρά πριν ξεκινήσω να τα χρησιμοποιώ, όχι από το σπίτι. Τα καθαρίζουμε ακριβώς την ώρα πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου και πιο αξιόπιστο προϊόν για να καθαρίζω και να αποστηρώνω επιφάνειες. Οπότε και την επιφάνεια που θα πλώσω την πραμάτια μου, καλό είναι να την έχω αποστηρωμένη σωστά. Προσοχή, μην πάει πάνω στο δέρμα γιατί είναι αρκετά όξινο. Όχι ότι παθαίνεις κάτι, το πολύ πολύ να βγάλεις εκ το δάχτυλο. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, όχι πλάκα σου κάνω. Ψεκάζεις την επιφάνεια, δεν ψεκάζεις πινέλα. Ψεκάζω οπωσδήποτε και αυτές εδώ πέρα τις πλάκες που θα τοποθετήσω πάνω τα προϊόντα μου. Ψεκάζω ό,τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσω. Πλέον αυτές εδώ πέρα οι σπάτουλες είναι απαραίτητες. Μπορεί να έχεις και παραπάνω. Εγώ διάλεξα αυτήν εδώ πέρα που έχει και από τις δύο πλευρές να παίρνω προϊόν, έτσι ώστε δύο σε ένα, νοικοκυρεμένα, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, το ψεκάζεις, καθαρίζει μύκητες, ιούς, κορονοϊούς, κορονοκόρες, καθαρίζει ποινικό μητρό, όλα τα κάνει και τα έχεις σίγουρα καθαρά. Επίσης, καθαρίζει και τα ψώνια, τα σούπερ μάρκετ, διότι εγώ ακόμα τα καθαρίζω, δεν ξέρω για σένα. Ίσως έκανε λίγο χρούτσου-χρούτσου το μικρόφωνο, γιατί πάλι είναι το μαλλί. Λοιπόν, το ξέρω ότι είναι ενοχλητικό το χρούτσου-χρούτσου που και που, αλλά ξέρεις κάτι, εκεί είναι πολύ μακριά, εδώ είναι πάρα πολύ κοντά και νιώθω καλύτερα. Εντάξει, την ψήρα μου τη θέλω πάνω μου. Θα πάρω τα μαλλιά από εδώ και αν κάποιες φορές ακούγεται ένα χρούτσου χρούτσου, εσύ μη δίνει σημασία. Για το μάτι, το κακό. Για να φτάσουμε τους 4.000 γρήγορα, γιατί τους 3 τους φτάσαμε. Το έχουμε πει αυτό. Είμαστε 3.060 νομίζω. Στέλνε τα βίντεο και στείλε αυτό σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το βίντεο πρέπει να πάει παντού. Να πάει παγκόσμια. Worldwide. Τα πινέλα σου πρέπει να είναι εννοείται πεντακάθαρα, εννοείται ότι δεν μπορεί να τα πλύνεις στο σπίτι που θα πας να βάψεις, έτσι. Λοιπόν, θα τα έχεις πλυμμένα ήδη από το σπίτι. Όμως, περίμενα να σου φέρω εδώ ένα καινούριο φίλο μου, τον κλίβανο. Έπλαινα που λες εγώ πριν τα πινέλα μου κανονικά με το σαπούνι μου και έβαζα και μπεταντίνη ας πούμε από πάνω. Όχι εννοεί όδιο, σαπούνι κανονικά. Λοιπόν, τώρα έχω και αυτό εδώ πλέον, το οποίο με κρύβει. Αλλά δεν πειράζει. Το συγχωρώ γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα το έχεις δει σε κομμωτήρια. Ανοίγεις, βάζεις τα πινέλα σου. Μπορεί να βάζεις και βούρτες και οτιδήποτε. Και στα συντηρεί πεντακάθαρα. Και δεν κλείνει. Και έκλεισε. Λοιπόν,
Μπορεί να το έχεις μόνιμα αναμένο εάν είσαι σε κάποιο χώρο που έρχονται οι πελάτες σου σε εσένα και να έχεις όλα τα πινέλα σου εκεί. Μετά την χρήση τους, τα βρώμικα πινέλα θα τα βάζεις μέσα σε ένα νεσέσερ. Καλή ώρα, αυτό εδώ πέρα είναι το νεσέσερ από τη Blurry Cosmetics. Τυχαίο. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα πινέλα της Blurry σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αν δεν έχεις δει το βίντεο που έχω ανεβάσει το προηγούμενο, να πας να το δεις. Φοβερά πινέλα vegan. Και σήμερα όμως θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο πακέτο. Αυτό εδώ το πακέτο με πινέλα, όπου είναι της Criolan. Και είναι το πακέτο που προτείνουμε για τους μαθητές μας εδώ στη σχολή, στα Infinity. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο πακέτο. 12 πινέλα έχει μέσα, θα κάνω και άλλα σαρδάμ ίσως στην πορεία. Ολοκένουργιο, brand new, θα το δοκιμάσουμε εδώ παρέα, αλλά αυτό δεν είναι το νόημα. Το νόημα είναι να έχουμε για την καθαριότητα. Καλά, ε. Κυριλέ πράγματα. Οι μαθήτριές μου έχουν πάρα πολύ κυριλέ πράγματα, διότι τα έχω διαλέξει εγώ. Η κύρι Λέισον. Λοιπόν, ανοίγεις και τσουπ, μοβ πινέλα. Τέλει, θέλει. Γιατί να είναι ροζ, ας είναι μοβ. Κορίτσια είμαστε, κοριτσίστικα χρώματα και αγόρια έχουμε. Έτσι για να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 12 πινέλα. Δεν θα σας πω τιμή. Είναι σε πολύ καλή τιμή. Προνομιακή για τους μαθητές μας. Εδώ, τα βλέπεις, ολοκένουργια. Τα βάζω στο κλίμανο. Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι καθαρά. Πλάκα αυτά. Λοιπόν, εσύ όπως και να έχεις τα δικά σου πινέλα, τα πλένεις, τα καθαρίζεις, τα στεγνώνεις, τα βάζεις μέσα στο κλίμανο και συντηρούνται καθαρά, να μην πάρουν μικρόβια. Συμφωνεί? Μπράβο. Δεν θέλω να δώσω σημασία ότι υπάρχει ένα σημείο σου τιέρι με μια καφέ τη ράντα. Γράψου το κανονικά και συνέχισε τη ζωή σου και με αυτό παρέα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσουμε από τα μάτια. Ωραία. Θα πάρω το κονσίλερ μου, το οποίο θα χρησιμοποιήσω τη Grigi, το Ultra Cover Liquid Concealer Pro, και θα το βάλω, όχι κατευθείαν φυσικά επάνω στα μάτια μου, αλλά ο τρόπος πλέον είναι να το βάζεις επάνω εδώ, στην καθαρή σου την πλακέτα. Πώς λέγεται αυτό? Πλακέτα, το λέει και η Γιώτα. Είναι και η Γιώτα μαζί μου εδώ στο βίντεο. Την έχω εδώ γιατί με βοηθάει η παρουσία της. Πάντα. Λέει αυτά που δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πες ένα γεια. Γεια σας. Δεν ξέρω αν ακούστηκες. Γεια σας. Τώρα ακούστηκες. Λοιπόν, έβαλα αυτή την ποσότητα εδώ που μου είναι υπέρ αρκετή. Λοιπόν, θα πάρω το πινέλο αυτό εδώ και θα κάνω τοποθέτηση επάνω. Δεν έχω καθρέφτη. Πώς φαίνομαι? Βλέπεις, συνεχίζει να είναι το ιδιοκαλυπτικό όπως ήταν πάντα, από τα μικρά τα του. Επίσης, δεν έχω βγάλει φρύδια. Πώς σας φαίνομαι? Τώρα το θυμήθηκα. Δεν πειράζει, κορίτσια. Τα φρύδια μου είναι δικά μου και τα αγαπώ. Πάμε να βάλουμε σκιές. Όχι με τον τρόπο που ξέρατε, αλλά με τον τρόπο που βλέπετε. Έχω αυτήν εδώ την παλέτα της Morphe, δεν μας ενδιαφέρει. Απλά αυτή πήρα. Αυτή θα βάλω. Και παίρνεις ένα βαμβάκι, παίρνεις την σκιά με μπόλικ ποσότητα αυτή που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και πλέον παίρνεις από εδώ τη σκιά σου. Σε περίπτωση που θέλεις να βάλεις και άλλη σκιά και από εδώ πέρα, ας πούμε, πλέον δεν έχει, δεν γράφει, θα πρέπει να βουτύχεις καινούριο πάτσε βαμβακιού. Ωραία, όχι ξανά το ίδιο μέσα από τη στιγμή που θα έχεις ακουμπήσει το πινέλο σου, που θα έχεις ακουμπήσει στο μάτι και ούτω καθεξής. Μπορείς να βάλεις τις σκιές που θα χρησιμοποιήσεις και από την αρχή όλες πάνω σε βαμβάκια και να τις παίρνεις από εκεί μαζεμένες, όμορφα, νοικοκυρεμένες. Αν και νομίζω ότι αυτό δεν θα βολέψει, γιατί μπορεί κάποια να μην τη χρησιμοποιήσει και να τη χαλάσει τσάμπα, μπορεί να θέλει να βάλεις κι άλλη, οπότε πάλι θα ανοίξεις παλέτες σου. Εν πάση περιπτώσει, βρες έναν τρόπο και κάντο όπως σε βολεύει. Θα πάρω τώρα αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι εκπληκτικό μπομπέ, τέλειο τώρα που το βλέπω. Είδατε ότι έκανα έτσι και το έπιασα. Ναι, είναι καινούργια αυτή τη στιγμή επάνω στα χέρια μου και θέλω να τα αγγίξω. Όμως, όταν θα πάτε να το χρησιμοποιήσετε στην πελάτησα, απαγορεύεται να αγγίζετε τα πινέλα πριν την ακουμπήσετε εκείνη. Λοιπόν, θα πάρω τώρα πάνω από εδώ, δηλαδή θα κάνω αυτήν εδώ την κίνηση. Παίρνει, όπως βλέπεις, αρκετή ποσότητα κανονικά. Τέλεια. Και θα πάω με αυτό να βάλω στην κόνχη κανονικά. Αναγκαστικά τώρα έτσι όπως θα δουλεύουμε τις σκιές, σίγουρα θα έχουμε περισσότερα έξοδα στα προϊόντα μας, δηλαδή θα τελειώνουν πιο γρήγορα.
Αυτό ίσως είναι ένας λόγος να αυξήσετε τις τιμές κάποιες, ειδικά που παίρνετε χαμηλή τιμή. Γιατί έχετε πάρα πολλά προϊόντα πλέον να χαλάτε περισσότερο, αντισηπτικά, προϊόν θα χαλάς πολύ περισσότερο, γιατί σίγουρα θα πετάς παραπάνω από αυτό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις. Μάλλον θα βγάζεις περισσότερο από αυτό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και θα το πετάς. Αυτό το πινέλο είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνεις τοποθέτηση, αλλά δεν είναι για να κάνεις blend. Είναι σφιχτό, αλλά είναι ιδανικό νομίζω για την κόνχη. Ωραίο, σφιχτό, πάει ακριβώς στην κόνχη, εκεί το θέλεις, εκεί θα μπει. Και ωραία σκιάπηρα, μάντου του ατή, μ' αρέσει. Λοιπόν, και αφού την έβαλα στην κόνχη, θα πάρω ένα άλλο πινέλο για να κάνω μπλεντάρισμα. Αυτό πάρα πολύ ωραίο, δέστε εδώ, αυτό είναι για blend, ό,τι πρέπει. Φλάφι, φλαφιέστατο. Πολύ φλάφι. Λοιπόν, καινούργια λέξη πάλι. Έβγαλα η άτιμη η μπαμπινιό της, γιατί είναι πως Παπαπέτρος που λες, είναι έτσι στα ξένα, το έβαλα το όνομα. Κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα το blend. Και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε όλες τις σκιές. Θα το περάσω γρήγορα αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχει νόημα, δεν θα δείτε κάτι διαφορετικό. Όπως έκανα με τα πατς, με τα βαμβάκια, θα συνεχίσω να το κάνω και θα παίρνω πινέλα για να τοποθετώ τις σκιές μου. Ναι, καθώς είμαι πάρα πολύ γρήγορη με τις σκιές και δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, περνάμε σε eyeliner. Λοιπόν, ξεχάστε αυτά τα eyeliner που βουτάς μέσα το πινέλο, που είναι δηλαδή τη συσκευασία τους, που αναγκαστικά το βουτάς και το βάζεις επάνω στην πελάτησά σου, όπως επίσης ξεχνάς και τα στυλό, όσον αφορά τη χρήση προς τις πελάτησες. Αναγκαστικά θα πρέπει να δουλεύεις είτε με cake eyeliner, είτε με gel eyeliner, κρεμμόδια eyeliner. Αυτό που θα βάλω εγώ είναι αυτό που χρησιμοποιούσα και πριν αρκετά δηλαδή, το οποίο είναι της Kriolan. Θα πάρω αυτήν εδώ την ποσότητα με τη σπατουλίτσα μου, θα το βάλω εδώ πέρα επάνω και από εδώ, έγραψα και αυτό, τέλεια, θα παίρνω με το πινέλο μου για να κάνω την εφαρμογή μου. Σίγουρα θα πετάς προϊόν, καλή ώρα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Προέχει η υγεία μας. Οπότε, έτερον εκάτερον. Θα πάρω αυτό εδώ το κούτσικο πινελάκι, που είναι πάρα πολύ όμορφουλή. Παίρνω από εδώ υλικό και βάζω. Καλά κατάλαβες. Τέλειωσες με το eyeliner, τέλεια. Ήρθε η ώρα για να βάλεις μάσκαρα. Επίσης, ξεχνάς τον τρόπο που έβαζες μάσκαρα πριν. Ο σωστός ο τρόπος είναι ή να παίρνεις απλικατέρ μιας χρήσης για μάσκαρα, είτε να χρησιμοποιείς την μάσκαρα της πελάτησά σου. Δεν είναι κακό πλέον αυτό και σίγουρα και εκείνη δεν θα έχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, όταν θα βάλεις και ψεύτικη βλεφαρίδα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα ενός μάσκαρα. Τώρα, σε περίπτωση που δεν θα βάλεις πελάτη σας, αλλά θα βάλεις τη δική σου, θα πρέπει για ένα άτομο να μην έχεις υπολογισμένο ότι θα χρησιμοποιήσεις ένα απλικατέρ. Γιατί από τη στιγμή που θα βάλεις μέσα στη μάσκαρα το απλικατέρ και θα πας να απλώσεις. Κάνω και έτσι. Που θα πας να απλώσεις λοιπόν επάνω στις βλεφαρίδες της πελάτης σου, μετά δεν θα μπορείς να ξαναπάρεις υλικό. Άρα, δύο είναι οι επιλογές σου. Ή θα βάζεις πολύ περισσότερο υλικό και θα το στρώνεις σιγά σιγά και στα δύο μάτια, ή που θα έχεις παραπάνω, έτσι ώστε αν θα χρειαστείς να επαναλάβεις, δηλαδή να βάλεις κι άλλο προϊόν, θα πρέπει μέσα να βοτίξεις καινούριο πλικατέρ. Προσοχή σε αυτό λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω δικιά μου μάσκαρα και είναι από Rebecca με Capitalia, η Shocking Maxi Volume, όλο αυτό, που τη βρίσκεις στη μόνο το κοσμέτικο, τη βάζω κανονικά, έχω στη μία πελάτησα και βάζω τη δικιά μου. Θα βάλω και ψεύτικες και δεν θα το συνεχίσω και πάρα πολύ, ένα χεράκι αρκετά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα φρύδια, ή να μην πάω στα φρύδια, γιατί έχω βγάλει σπυράκια. Τι θα κάνω, ασχετό. Λοιπόν, πάμε τώρα πρόσωπο καλύτερα, πάμε πρόσωπο. Όπως έχεις ήδη καθαρά χέρια, αν θέλεις ξαναπλένεις τα χέρια σου πριν ξεκινήσεις να κάνεις πρόσωπο και βάζεις το σέρουμ σου, κανονικά μπορεί να το βάλεις. Αν θέλεις μπορεί να το βάλεις με τα χέρια, αν δεν θέλεις να το βάλεις με τα χέρια, αλλά πέρα από ότι μπορεί να το βάλει και μόνη της, αλλά μπορεί να το κάνεις όλο αυτό με το πινέλο που θα βάλεις και το primer. Τσίκι, 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 τσίκι και πάει λέγοντας. Όσο λιγότερο αγγίζουμε, τόσο το καλύτερο για να νιώθει και η πελάτησά μας άνετη και ασφαλής. Και αφού έχεις τελειώσει και με αυτό, πας για να βάλεις primer. Θα πάρω το primer της Collection Professional. Είναι πάρα πολύ καλό για λιπαρά δέρματα. Believe me.
Και για τις ζέστες επίσης είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σιλικόνη, θα βάλω έτσι λίγη ποσότητα. Αυτό φτάνει και περισσεύει. Θα πάρω το πινέλο αυτό που έβαλα και τον ωρό μου. Τσίκι 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 να πάει παντού και τοποθετώ. Εντάξει, πάει γι' αυτό. Πάμε τώρα σε ένα make-up το οποίο δεν ξέρω αν το έχω ξαναδείξει στο YouTube, αλλά το έχω δείξει σίγουρα σε βιντεάκι στο Instagram. Anyway, είναι το απόλυτο καλυπτικό foundation και είναι και για πρόσωπο και για σώμα. Κάνει στην περίπτωση που κάποιος έχει διχρωμίες, είτε είναι απολεύκη, είτε είναι αυτά τα κόκκινα σημάδια, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, και θέλεις να, τέλος πάντων, να το κάνεις ομοιόμορφο, είναι πάρα πολύ σταθερό. Δεν ξέρω, ίσως και είναι και ακίνητο. Ποιος ξέρει. Αφαιρείται δύσκολα, αλλά το θέλεις για να μείνει τις ώρες που το χρειάζεσαι, οπότε θα το κάνεις. Είναι long lasting λοιπόν και είναι για κάθε τύπου δέρματος. Σίγουρα θα το προτιμήσει κάποιος που έχει να κάνει, χρειάζεται την κάλυψη, είτε αυτό είναι σπεράκια, είτε είναι πανάδες, είτε είναι οποιασδήποτε διχρωμίες, ακμή και σούπα μούπες, αλλά μπορεί να το βάλει και κάποια η οποία θέλει να έχει ένα πάρα πολύ σταθερό μακιγιάζ και να της μείνει για πάντα, όχι για πάντα, και να της μείνει, τέλος πάντων. Το νούμερο που έχω εγώ είναι το νούμερο 1, το light. Γιατί κάνω δίαιτα. Αυτό που το πας. Βάζω εδώ πέρα. Ίσως έβαλα πάρα πολύ, δεν πειράζει. Foundation, μπορείτε να το πλώσετε και με το πινέλο σας έχοντας κάνει αυτά. Γεια! Χαιρετάμε και λίγο κόσμο. Είτε θα το κάνεις με το πινέλο σου λοιπόν, μπορείς να μπεις. Έρχεται κόσμος εδώ πέρα γιατί δεν είμαστε μόνοι. Λοιπόν, ή μπορεί να το κάνεις με σφουγγαράκι. Τώρα για τα σφουγγαράκια λοιπόν, μπορείς να το χρησιμοποιείς, να παίρνεις ένα καινούριο για κάθε σου πελάτησα και να της το δίνεις. Αυτό προφανώς έχει ένα κόστος. Δεν χρειάζεται να πας να πάρεις σφουγγαράκια που κάνουν 20 ευρώ. Μπορείς να βρεις και πιο οικονομικά. Εμένα αυτά που με έχουν εξυπηρετήσει, γιατί είναι και πάρα πολύ μαλακά και οικονομικά, είναι τις W7 που κάνουν 5 ευρώ. Ορίστε, της το παίρνεις, το δίνεις, το πληρώνει ούτως ή άλλως. Εντάξει, αυτό δεν θα το κάνεις στην Ήφη, παράδειγμα, που θα πάρεις ένα παραπάνω ποσό, της το κάνεις δώρο και αυτό μαζί και τις λεφαρίδες κτλ. Το βάζεις, τέλος πάντων, το χρησιμοποιείς και το κρατάει για να μην έχει αμφιβολίες για το αν έχει πληθεί καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα σφουγγαράκια πλένονται πιο δύσκολα από ότι τα πινέλα. Έγινα κατανοητή? Τώρα θέλουμε να κάνουμε κοψίματα κρεμόδι. Okay. Έχω αυτό εδώ τη Sleek, παράδειγμα. Θα πάρω από εδώ πέρα προϊόν με τη σπατουλά μου. Όπως πριν, θα το τοποθετήσω πάνω στην πλακέτα μου και θα κάνω τα κοψίματά μου. Ναι. Εδώ. Και πάει λίγο. Κοίταξε δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, είναι απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι να το συνηθίσουμε. Όμως, λέγω, θα βάλω πρώτα concealer εν τέλει, γιατί θα χρησιμοποιήσω το ίδιο πινέλο αυτή τη στιγμή και για τα concealer και για το κοψίματά μου, γιατί αυτό τώρα έχω. Δεν το σκέφτηκα καλά αυτό το σενάριο. Πάμε για τα κοψίματα επιτόπιτος και επιτάπιτος. Και συνεχίζω με bronzer, όπου θα πάρω από την παλέτα την Trio της Grigi, το νούμερο 1 Coral Paradise, θα πάρω το σκούρο, πάλι πάνω σε βαμβάκι φυσικά, και θα παίρνω από εκεί την ποσότητα για να βάλω στο πρόσωπό μου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, βρε παιδιά. Τσακ τσουκ. Για highlighter θα πάρω πάλι σε υγρή μορφή το Illusion, αλλά αυτή τη φορά θα πάρω το Napa. Είναι άλλη απόχρωση, πιο bronze. Και θα πάρω πάλι με τη σπατουλίτσα μου, θα κουμπίσω πάνω στην πλακέτα μου. Θα βαρεθείτε να το κάνετε αυτό, αλλά έτσι σας γίνει και συνήθεια και ίσως το κρατήσετε και αργότερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτός ο τρόπος, έτσι, με αυτόν τον τρόπο μάλλον έπρεπε να το κάνουμε το μακιγιάζ ούτως ή άλλως για να τηρούμε σωστά τους κανόνες της υγιεινής. Αλλά και εγώ μαζί δεν τα έκανα όλα και πιστεύω ότι κανένας μας δεν το έκανε αυτό. Να λοιπόν τώρα είναι ευκαιρία να γίνουμε σωστοί. Όλοι μας. Εντάξει, τον ξέρεις τον τρόπο, αλλά δεν τον εφαρμόζεις πάντα. Αυτό είναι το κακό. Μια πάρα πολύ ωραία φρέσκια γυαλάδα, γιατί είναι σε κρεμώδη μορφή. Αλλά από πάνω θα το σετάρω με highlighter και θα γίνει χαμός, έτσι, το έχουμε μάθει τώρα αυτό πια. Πολύ ωραία ιδέα, να ξέρετε. Αν το αφήσεις έτσι, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ και κινδυνεύεις να λασπώσεις.
Οπότε για να σε ξελασπώσω, σου λέω να το σετάρεις από πάνω με highlighter. Και πιο δυνατό αποτέλεσμα θα έχεις τη λάμψη, αν το θέλεις. Και σίγουρα θα είναι πολύ σταθερό, δηλαδή δεν θα χαϊδέψει λίγο το πρόσωπό της και θα φύγει. Τι ωραία που έχω γίνει, μάνα μου. Ωραία βάση έκανα. Πες το ρε παιδί μου κι εσύ, ότι έχω κάνει ωραία βάση. Έχω και καιρό να είμαι εδώ έτσι φτιαγμένη. Διότι όπως καταλάβεις, έχω καιρό να γυρίσω βίντεο. Ξέρεις. Δεν είχα χρόνο. Όμως εγώ με βρήκα. Θα πάμε στην αρχή, μην τα ξαναλέω. Απλά είμαι πολύ χαρούμενη και τα ξαναλέω. Εννοείται πως για highlighter θα πάρω τη Gridget 101, διότι ταιριάζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως, με αυτό που έχω κάνει σήμερα στα μάτια. Νομίζω, ναι. Θα πάρω λοιπόν το βαμβάκι μου και τα γνωστά. Θα δούμε τρύπες στα προϊόντα μας, κορίτσια και αγόρια, αυτό να το ξέρετε. Ήρθε η ώρα να συμβεί. Αρκετό καιρό τα είχαμε, πρέπει να ανανεώσουμε εν ολίγης. Ξεχάσετε αυτό που λέγαμε, αυτό είναι το προϊόν, θα το έχεις για πάντα. Όχι, τώρα θα τελειώνει. Έτσι όπως πρέπει. Λαμπώ. Λαμπώ σαν τον ήλιο, λάμπω πάρα πολύ καλά. Τη χρυσή έχω βγάλει, μύδας έχω γίνει. Και τώρα ήρθε η ώρα για ρούζ που άλλο θα σκοπώ να βάλω, αλλά τελικά θα βάλω από την ίδια παλέτα. Αυτή είναι εδώ. Με τον τρόπο το γνωστό. Α, ναι. Τι ωραία που λένε. Δεν έχω βάλει πούδρα, το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Θα βάλω σε λίγο, όπου χρειάζεται. Τώρα που έχω μεγαλώσει και κοντεύω 35, την πούδρα την αποφεύγω τελικά. Καλύτερα να βάζω αδιάβροχο make-up, γιατί είναι λίγο πιο βαρύ, παρά να βάζω και πούδρα πολύ από πάνω για να σταθεροποιήσω το μακιγιάζ μου. Έχω βάλει πάρα πολύ ρούζ. Πολύ γλυκούλα είναι ξαφνικά. Τέλος πάντων, υπάρχει και αυτή η πλευρά μέσα μου, προφανώς. Πούδρα θα βάλω, όπα, πούδρα θα βάλω της Collection Professional, τη λευκή. Και τώρα λίγο να ξεχάσω να βάλω φρύδι. Λοιπόν, έχουμε ακόμα φρύδι, βλεφαρίδα, setting spray κραγιόν. Λίγα μείνανε. Πάμε να δούμε πώς θα βάλουμε και αυτά. Φρύδια, αν έχουμε πομάδα, τέλεια, την βγάζουμε και την κάνουμε όπως το eyeliner. Διαφορετικά, σίγουρα δεν χρησιμοποιούμε μάσκαρα για τα φρύδια. Και τα μολύβια πρέπει να τα ξύνουμε κάθε φορά που τα χρησιμοποιήσουμε. Αν έχουμε μηχανικά, θα πρέπει ίσως να τα κάψουμε με έναν αναπτήρα για να φύγει ό,τι έχει χρησιμοποιηθεί. Καλό είναι ποτέ να τα αποφεύγετε τα μηχανικά μολύβια. Άρα πάμε ή σε πομάδες ή σε κανονικά μολύβια που τα ξύνεις με την ξύστρα σου. Κανονικά, οπότε φεύγει ό,τι έχει ακουμπήσει αλλού. Αυτά όμως όλα σε μία άλλη ζωή, διότι αυτά τα χρησιμοποιώ επάνω μου. Οπότε θα τα χρησιμοποιήσω κανονικά και για πάνω σου είναι τέλεια. Τώρα, αν πάλι η πελάτησά σου έχει αυτά τα προϊόντα, τα υπέροχα σου με τις Benefit και θέλει να τα χρησιμοποιήσετε, εννοείται θα τα βάλεις. Αν δεν τα έχεις εσύ, είναι ευκαιρία να τα δοκιμάσεις, γιατί είναι τα πιο τέλεια προϊόντα για τα φρύδια. Φρυδάρα έκανα, έτσι νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο φρύδι που έχω κάνει από κάθε άλλη φορά. Περνάμε λοιπόν σε χείλη και τι καλύτερο από ένα καλοξυσμένο μολύβι χιλιών. Και εγώ θα πάρω το νούμερο 19 της Gridget. Δεν ταιριάζει, αλλά παιδιά τι να κάνω που ό,τι και να βάλω με αυτό κολλάω. Μπορώ να μην το βάλω. Μπορεί να ταιριάζει καθόλου. Πες το, μην τρέπεσαι. Δεν ταιριάζει. Θα βάλεις άλλη. Και γρήγορα, γρήγορα με απλές κινήσεις πήγα στο νούμερο 20. Από το 19 στο 20. Δεν πήγα και πάρα πολύ μακριά. Ναι, αυτό ταιριάζει καλύτερα. Νούντο να καφετίζει λιγάκι. Και από πάνω, τι άλλο να έβαζα πέρα από gloss. Το Gloss Angeles ξανά και ξανά και ξαναμανά. Το παίρνω, το βάζω εδώ, το πινέλο μου. Απλά πραγματάκια πλέον. Setting spray με τον ίδιο τρόπο που ξέρατε. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, το μακιγιάζ μου είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βλεφαρίδα δεν έβαλα, βάζω βλεφαρίδα και επιστρέφω. Πάρε αυτά. Βλεφαρίδα όπως βάζαμε, καμία αλλαγή. Έτσι όπως σας έχω δείξει και σε άλλα βίντεο. Τέλεια. Την έριξα τη βλεφαρίδα, η οποία είναι η Met Gala από Beauty Queen's Lashes. Είναι από τις αγαπημένες μου και πάρα πολύ ελαφρύες, γιατί δεν τις νιώθω στα μάτια. Με φυσική τρίχα που αναδεικνύει το βλέμμα.
το κάνει έτσι να μαγνητίζει, προσοχή γιατί δεν ξέρω τι θα τραβήξετε επάνω σας και κοντά σας γενικότερα. Και τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Είμαι σίγουρη ότι είτε είσαι επαγγελματίας είτε δεν είσαι επαγγελματίας και είσαι απλά μία πελάτησα ή μία που τέλος πάντων θέλει να την βάψει, μία φίλη της οτιδήποτε, αυτοί μάλλον είναι όλοι οι κανόνες υγιεινής που πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε. Ειδικά τώρα, αλλά καλό είναι να μας μείνει και να το κάνουμε έτσι, SAE. Τελείωσα. Σας χαιρετώ. Να σας χαιρετήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε πραγματικά, δώστε το ένα like. Αν σας άρεσε φανατικά, στείλτε το σε πάρα πολλές φίλες, φίλους για να το δούνε και με την ευκαιρία να κάνουν και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Εάν δεν έχεις κάνει εσύ, δεν το συζητάμε, πρέπει να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για ό,τι καινούριο ανεβάζω. Και εμείς λοιπόν θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Μουα! Bye!